δεν περιμένουμε ότι θα αλλάξει κάτι δραματικό, εκτός το ότι ένα τέτοιο ποσοστό που πήρε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα βοηθήσει στο να επιταχύνει κάποια μέτρα που πιθανά τα είχε στο ντουλάπι για αργότερα. Όπως βλέπουμε, δεν έχασε καθόλου χρόνο. Από την πρώτη γέλα σήμερα η κυβέρνηση της εξήγηλε μέτρα αντιλαϊκά τα οποία τα περιμέναμε. Μάλιστα έχει το θράσος, αυτό το θράσος, το 40% του θράσους να τα εξαγγείλει και όσο μέτρα ευεργετικά για το λαό. Και νομίζω ότι κανένας μας δεν πρέπει να πέσει σε αυτή τη λούμπα. Σε τι αναφέρεστε ακριβώς? Κοιτάξτε, είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε για την αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων με τη μείωση, παραπέρα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών. Δηλαδή πρακτικά θα αυξηθεί κατά 5-10 ευρώ ο μισθός των εργαζομένων, τα οποία όμως θα τα χάσει από τις ασφαλιστικές εισφορές, το οποίο αύριο μεθαύριο που θα χρειαστεί να έχει παροχές υγείας ή θα χρειαστεί να έχει ένα συνταξιοδοτικό, θα υπάρχει μια τεράστια τρύπα που δεν θα μπορεί να την καλύψει κανένας. Από τα δικά του δηλαδή τα λεφτά, του δίνει παροχές ψίχουλα για να καλύψει ανάγκες οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά 40-50% τα τελευταία χρόνια. Ανάγκες επιβίωσης, αυτό εννοώ. Αντιστρόφως ανάλογα, αύξηση μισθών. Πρακτικά αποτελεί δωράκι, ξανά νέο δωράκι στην εργοδοσία. Είναι χαρακτηριστικό δεύτερο το παράδειγμα με τον ένφια, όπου από τη μία λέει ότι καταργεί τον έμφυα, αλλά από την άλλη καταργεί τον έμφυα μόνο για αυτούς που δεν έχουν ιδιωτική ασφάλιση, που σημαίνει ότι αντί να τα δίνουν τόσο στον έμφυα θα πρέπει να τα δίνουν διπλά και τριπλά σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες θησάβρισαν και θα συνεχίζουν να θησαυρίζουν αυτά τα χρόνια. Έχει μία ατζέντα με τέτοιου είδους μέτρα, στα οποία θα σου δίνει στην δεξιά τσέπη 1 ευρώ και θα σου παίρνει 12 από την αριστερή. Όλοι το έχουμε ζήσει με τα διάφορα είδους πας που χρησιμοποίησε σαν επιδοματική πολιτική το προηγούμενο διάστημα, την ίδια ώρα που όλα τα είδη πρώτης ανάγκης κλπ. Εκτινάχθηκαν. Τώρα σταματάνε και οι επιδοτήσεις στο ρεύμα, που σημαίνει ότι μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους σε ένα σπίτι δεν θα μπορεί να καλύψει πράγματα που το 2023 θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, όπως η στέγαση, η θέρμανση, το ρεύμα και το νερό, τα οποία είναι κοινωνικά αγαθά. Και αυτό το βαφτίζει ανάπτυξη. Λοιπόν, ο λαός δεν πρέπει να πέσει σε αυτή τη λούμπα. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, θα πρέπει να το αντιμετωπίσει όπως το αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα. Μισό λεπτό. Το είπατε και μόνος σας. Μπορεί να ενισχύσατε τα ποσοστά σας ως κομμουνιστικό κόμμα, αλλά από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των Ελλήνων με αυτό το μεγάλο το ποσοστό, κύριε Σαλούστρο, δεν κάνει να ξεχνάμε ότι τα ίδια που σήμερα ακούγονται, δηλαδή καταγράφεται ως προβλήματα. Επειδή η κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία, έδωσε την ψήφο της στη Νέα Δημοκρατία. Άρα συμφωνεί με αυτή την πολιτική? Όχι, δεν σημαίνει ότι συμφωνεί με αυτή την πολιτική, το ότι έβγαλε σε αυτό το ποσοστό την Δημοκρατία. Υπήρξε ένας ολόκληρος μηχανισμός ο οποίος λειτουργήσε να τον πείσει ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική και ότι πρέπει να συμβιβαστεί, ότι είναι ρεαλιστικό το 2023 να ζει με επιδόματα. Και ο λαός έκανε αυτή την επιλογή, γιατί δεν έβρισκε κάποια άλλη διέξοδο. Εμείς, όπως το λέγαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, ότι υπάρχει άλλη διέξοδο και πρέπει να την ακολουθήσει, γιατί το μικρότερο κακό οδηγεί πάντα σε κακό. Δεν μπορεί να οδηγήσει σε καλό. Και αυτό το ποσοστό που πήρε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αυτό το 7,7%, θα το καταθέσει στην επόμενη τετραετία για να εμποδίσει αυτά τα μέτρα και για να αποσπάσει κατακτήσεις ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, οι οποίες θα ωφελήσουν το λαό μέχρι να ο λαός ο ίδιος να πάρει την απόφαση ότι πρέπει να ξεμπλέξει μια και καλή μαδά τους. Πώς θα το εμποδίσει? Γιατί πολλές φορές, μισό λεπτό, γιατί πολλές φορές ακόμα και αν έχει ενισχύσει τη δύναμή του το Κομμουνιστικό Κόμμα, υπάρχουν εκείνες οι αναφορές, υπάρχουν εκείνες οι ενστάσεις ότι θα ήθελαν να είναι πιο ενεργό και να έχει μια
πιο ουσιαστική και έντος της Βουλής αντιπολίτευση το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν είναι μονοδρόμος, λένε πολλοί, τους έχω ακούσει και απλά σας το αναφέρω, και εσείς ως συνδικαλιστής όλα αυτά τα πράγματα και τα συζητάτε και είναι προς τιμή σας που τα συζητάτε, αλλά αυτή η πραγματική αντιπολίτευση θα πρέπει να καταγράφεται επί της ουσίας και μέσα στη Βουλή. Έχετε να τους απαντήσετε κάτι? Βέβαια, βέβαια. Καταρχάς έχουν δίκιο. Ότι πρέπει να καταγράφεται και εντός και εκτός Βουλής. Γι' αυτό και από όσο γνωρίζω εγώ, το τελευταίο εξάμηνο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει καταθέσει 5 προτάσεις νόμου και τροπολογίες για την κατάργηση της, για την επαναφορά της 13ης, 14ης σύνταξης, για την κατάργηση των πληστηριασμών, την απαγόρευση των πληστηριασμών από τις κατοικίες κλπ. Και τις τροπολογίες αυτές δεν τις ψήφισε κανένας. Από αυτούς που κατηγορούν ότι το ΚΚΕ λέει μόνο όχι και δεν κάνει κάτι άλλο. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, σας λέω τώρα. Το θέμα δεν είναι το αν το ΚΚΕ θα ψηφίζει ή θα λέει ναι σε ένα αντιλαϊκό νόμο και θα λέει μόνο όχι, ας πούμε. Το θέμα είναι σε αυτούς τους νόμους που το ΚΚΕ κάνει, επεξεργάζεται προτάσεις, οι οποίες έρχονται από πού? Έρχονται από τους εργαζόμενους, έρχονται από τα σωματεία, οι οποίες πάνε σε όλα τα κόμματα, καταθέτουν τις προτάσεις και τα κόμματα έχουν την υποχρέωση αυτά τα προβλήματα του λαού να τα φέρουν στη Βουλή. Όταν λοιπόν τα φέρουν στη Βουλή και όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα καταψηφίζουν, τι μπορεί να κάνει το ΚΚΕ? Δεν ξέρω, εσείς το ξέρετε. Αυτό για τον κόσμο που σας λέει ότι θα ήθελε να πάτε και ένα βήμα παρακάτω. Το πώς εννοούμε το ένα βήμα παρακάτω, αυτό είναι που το κρίνει ο καθένας ανάλογα με αυτό το οποίο επιθυμεί από εσάς ή θέλει από εσάς ή ζητάει από εσάς. Δεκτό, δεκτό. Έτσι. Αλλάζετε σχεδιασμό, στρατηγική, είναι κάτι μέσα στο μυαλό σας? Εσείς λειτουργείτε διαφορετικά ως κόμμα, αλλά ρωτάω, η επόμενη μέρα στην πολιτική σκηνή του τόπου και μετά τα όσα έγιναν χθες, δηλαδή με την παρέτηση του κυρίου Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, εσάς αυτό σας κάνει να βλέπετε διαφορετικά το ρόλο της αντιπολίτευσης και την επόμενη μέρα? Όχι, εμείς δεν νομίζουμε ότι οποιοδήποτε πρόσωπο σε ένα κόμμα διαμορφώνει την πορεία του. Το κάθε κόμμα χαρακτηρίζεται και κρίνεται από τις πράξεις του, από αυτά που ψηφίζει και από αυτά που κάνει κάθε μέρα στην καθημερινότητά του. Δεν θεωρούμε ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Η μόνη αλλαγή που μπορεί να υπάρξει από την ίδια διαδικασία είναι ότι ένας κόσμος ο οποίος είχε αναποθέσει τις ελπίδες σε μια... σε αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή λύση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα σε αυτό που λέμε εμείς καπιταλιστικό σύστημα, φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι χρεοκοπεί αυτή η αντίληψη. Αυτός ο κόσμος πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του και να ακούσει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από την πλήρη ανατροπή του. Με ρεμέτια σε σάπιο σύστημα δεν γίνονται. Κύριε Σαλούστρο, πιστεύετε ότι η ενίσχυση που πήρε το Κομμουνιστικό Κόμμα στην εκλογική αναμέτρηση και το Μάιο και τον Ιούνιο είναι ενίσχυση των ποσοστών στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος ως ψήφος διαμαρτυρίας ή ως συνειδητή επιλογή? Θέλω να πιστεύω ότι είναι συνειδητή επιλογή, καθώς και στις δύο εκλογικές μάχες όχι μόνο κράτησε και 3% αλλά το αύξησε και 0,5%. Νομίζω ότι η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος, όσο δύσκολη και αν ήταν για μας όλα τα προηγούμενα χρόνια, άρχισε να επιβεβαιώνεται και στο κομμάτι των συνεργασιών αλλά και στην αποφασιστικότητα των θέσεών του και στην καθαρότητα των θέσεών του. Θέλουμε να πιστεύουμε όμως, επειδή ακριβώς αυτό το ποσοστό δεν φτάνει, δεν είμαστε κι εμείς αυτοί που πετάμε στα σύννεφα, ξέρουμε ότι το 7,7% δεν είναι αυτό που θα μπορέσει να κάνει την τεράστια διαφορά, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Ότι πρέπει περισσότερος κόσμος να το εμπιστευτεί, να κάνει το βήμα και δεν χρειάζεται να περιμένουμε τις επόμενες εκλογές για την επόμενη μέρα, για να μπορούμε να δούμε άμεσα αποτελέσματα στην καθημερινότητά μας.